Οδύσσια, 19η ενότητα Ραψοδία Ν. Οδυσσέους απόπλους παραφεάκων και άφηξης εις Ιθάκην Αναχώρηση του Οδυσσέα από τους φέακες και άφηξη στην Ιθάκη στιχοι 210 έως 494 187 έως 440 του πρωτότυπου κειμένου Περίληψη ο Οδυσσέας ξύπνησε το πρωί, 35η μέρα της Οδύσσιας, στην Ιθάκη, αλλά δεν ήξερε που βρίσκεται. Τον πλησίασε τότε η Αθηνά, τον κατατόπισε, τον ενημέρωσε για την κατάσταση του παλατιού και του υποσχέθηκε συμπαράσταση στο έργο της εκδίκησης. Παραμόρφωσε τέλος τον Οδυσσέα, τον έντισε Ζητιάνο και τον έστειλε στο καλύβι του χειροβοσκού Εύμεου, ενώ η ίδια έφυγε για τη Σπάρτη να φροντίσει για την επιστροφή του τηλέμαχου. Κείμενο Τότε και ο Οδυσσίας ξυπνά από τον ύπνο που κοιμόταν στα χώματά του και ωστόσο δεν την αναγνώρισε την πατρική του γη τόσον καιρό που έλειψε στα ξένα. Την είχε η θεά, η Αθηνά Παλάδα, περιβάλλει με θολίο μύχλη του δία η κόρη, θέλοντας να τον κάνει και τον ίδιο αγνώριστο, να του εξηγήσει τα καθέκαστα ότι δεν έπρεπε να τον αναγνωρίσουν γυναίκα και δική, μύτικοι άνθρωποι της πόλης, προτού με την εκδίκησή του τιμωρήσει τους μνηστήρες για την ασύστολη ανομία τους. Γι' αυτό του φάνταξαν του βασιλιά όλα τριγύρω αλόκοτα. Πάνω πετάχτηκε και προσιλώνοντας το βλέμμα του στην ίδια την πατρίδα του έβγαλε στεναγμό βαρύ. Τέλος ολοφυρόμερος μίλησε και είπε «Αλίμονο, σε ποιον ανθρώπων έφτασα πάλι τη χώρα. Είναι αλαζόνες, άγριοι και άδικοι ή μήπω τη φιλοξενία γνωρίζουν και ο νους τους σέβεται τα θεία. Δεν ξέρω καν πού να τα πάω τα τόσα δώρα μου, ο ίδιος πού να παλανηθώ. Υποθέτει ότι οι φέακες τον εξαπάτησαν και αναθέτει στον Δία την τιμωρία τους. Αλλά το νου μου τώρα, να μετρήσω τα αγαθά μου να δω μήπως και πήραν δρόμο αυτοί κρατώντας κάτι για λογαριασμό τους. Έτσι μιλώντας, άρχισε να μετρά λεβέτια, τρίποδες πανέμορφους, χρυσαφικά και ωραία φαντά φορέματα. Δεν βρήκε κάτι να του λείπει. Ποθώντας όμως και δυρώμενο για χώμα πατρικό, σύρθηκε εκεί στο περιγιάλι της ασίγας της θαλάσσης, στον θρύνο του δοσμένος. Ήλθε κοντά του η Αθηνά, στάθηκε πλάι του ίδια στην όψη με παλικάρι νιούτσικο, βοσκόπουλο. Μόλις την ίδια Οδυσσέας χάρηκε, στάθηκε αντίκριτης και όπως μιλώντας την προσφώνησε τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά. «Χαίρε ο φίλε, αφού εσένα πρώτα απάντησα σε αυτόν τον τόπο, αλλά μη βάλει τώρα ο νου σου τίποτε κακό σε βάρος μου. Σώσε και αυτά, σώσε και μένα. Η κέτη σου είμαι, πέφτω στα γόνατά σου, σαν και να σου να Μόνο ομολόγησέ μου τώρα την αλήθεια να σιγουρευτώ. Ποια η χώρα, ποιο ο τόπο, ποια η φύτρα των ανθρώπων. Η Αθηνά ανέφερε βασικά γνωρίσματα τη Ιθάκη. Ακούγοντα τον λόγο τη, βασανισμένο ο Οδυσσέας και θείο, αλάφρωσε η ψυχή του, χάρη και την πατρική του γη. Πήρε λοιπόν να τη μιλήσει, τα λόγια του πετούσαν σαν πουλιά, μόνο που την αλήθεια δεν φανέρωσε συγκράτησε και πάλι τα λεγόμενά του. Ο νους του πάντα γύρευε το κέρδος. «Την έχω την Ιθάκη ακουστά στην Κρήτη την απλόχωρη, πέρα μακριά στην άλλη θάλασσα. Και να που τώρα φτάνω ο ίδιος με τα αγαθά μου αυτά. Άφησα κι άλλα τόσα στα παιδιά μου, φεύγοντας, όταν θανάτωσα τον γιο του ηδομενέα. Και ο λόγος γύρεψε τα λάφυρα να μου στερήσει, όλα που μάζεψα στην τρία» κι ας είχα υποφέρει τόσα πάθη εγώ για χάρη τους με τον εχθρό μου πολεμώντας. Κι αφού τον σκότωσα με μητερό κοντάρι χάλκινο, έτρεξα σε φοινικικό καράβι, τίμοι άνθρωποι, και τους παρακαλούσα μαζί τους να με πάρουν, χαρίζοντας γενναίο μερίδιο από τα λάθηρά μου. Τους είπα στην πύλο να με βγάλουν ή και στη θεία ήλιδα. Αλλά τους έσυρε μακριά του ανέμου η δίνη, έτσι λοιπόν, περιπλανόμενοι, φτάσαμε νύχτα εδώ. Μόλις που βγήκαμε από το καράβι, πέσαμε όλοι μας ξεροί. Δυθύστηκα τότε κι εγώ σύπνο γλυκό, απ' την τόση κούρασή μου. Οι ναύτες απόθησαν τα πράγματά τους στην άμμο και αναχώρησαν. Όσο για μένα, μόνος ξέμεινα, με την καρδιά βαριά και ασήκωτη. Έτσι τις μίλησε και η Αθηνά τα μάτια λάμποντα του χαμογέλασε, απλώνοντα χαϊδευτικά το χέρι τη αλλάζοντας πάλι την όψη της, ίδια με μια ψηλή, ωραία γυναίκα που ξέρει πώς να υφαίνει τα λαμπρά φαντά τη. Και όπως μιλώντας τον προσφώνησε, τα λόγια της πετούσαν σαν πουλιά. «Θα πρέπει, αν κάποιος παραβγεί μαζί σου, να παραείνε πονηρό, να ξέρει πώς να ξεγελά τους άλλους στον κάθε δόλο, ακόμη και αν Θεός βρεθεί μπροστά σου. Είσαι αλήθεια φοβερός», πολύστροφε και αχόρταγε στους δόλους. Που μείτε εδώ, στην πατρική σου γη, δε λες να σταματήσεις σκέψεις απατηλές και ιστορίες πλαστές. Είναι το ριζικό σου αυτό. Αλλά καιρός να σταματήσουμε τα τέτοια μεταξύ μας, αφού και οι δυο μας ξέρουμε καλά την ίδια τέχνη. Αν είσαι εσύ την στους θνητούς πρώτος στις αποφάσεις και στα πλάνα λόγια, εγώ φημίζομαι πως ξεχωρίζω σ' όλους τους θεούς και για το ξύπνιο μου μυαλό και για την πανουργία. Γιατί μην μπει δεν αναγνώρισε την Αθηνά Παλάδα, τη θηγατέρα του Διό, που παραστέκομαι στον κάθε μόχθο σου. Και τώρα πάλι να με εδώ, μαζί σου υφαίνω το πανούργο πλάνο. Θα κρύψω πρώτα αυτά τα δώρα, όσα η τιμη υφαία και σου χάρισαν. Και θα σου πω μετά πια βάσα να σου προορίζει η μοίρα να βαστάξει στο στέρεο σπίτι σου. Πρέπει να τα υπομείνει, γιατί η ανάγκη το καλεί. Και προσοχή, μη φανερώσεις σε κανένα, άντρα ή γυναίκα, τον λόγο που επιστρέφεις μετά την τόση περιπλάνηση. Αμήλυτος τον κάθε πόνο σου να υποφέρεις, όποια βρισιά και βία σου μέλετε να τη δεχτείς. Ο Οδυσσέας αποδίδει στις μεταμορφώσεις της θεάς την αδυναμία του να τη γνωρίσει και αμφιβάλλοντας ακόμη για τον τόπο του, την παρακαλεί. «Πες μου λοιπόν, αν είναι αλήθεια πως πατώ το χώμα της γλυκιάς πατρίδας», ανταποκρίθηκε η θεά τα μάτια λάμποντα. Τέτοιο ο νου σου πάντα εσένα και το φρόνημά σου, που εγώ δεν το βαστώ στη συμφορά σου μόνο να σ' αφήσω. Είσαι και γνωστικό και ξύπνιο και εύστροφος. Μόνο που δεν το θέλησα με του πατέρα μου τον αδελφό τον Ποσειδώνα να τα βάλω. Κρατούσε την οργή του αυτό από θυμό που εσύ του τύφλωσε στον γιο. Έλα, σκοπεύω τώρα να σου δείξω σήματα τη Ιθάκη να πιστεί. Αυτό είναι το λιμάνι του ενάλιου γέροντα, του Φόρκινα. Και να, η μακρόφιλη ελιά του λιμανιού την κορυφή. Εκεί στο πλάι της θα δεις χαριτωμένη τη θα σπηλιά, το ποταμένο των νυμφών που λέγονται ναϊάδες, τη θολωτή και βρύχωρη σπηλιά όπου και εσύ τόσες θυσίε τελούσε. Γι' αυτό το καταπράσινο βουνό είναι το δασωμένο νύριτο. Έτσι μιλώντας η θεά, σήκωσε την εφέλη και ο τόπος φανερώθηκε. Πλημμύρισε τότε χαρά βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο, χαρούμενος σκύβη στη γη, το κάρπι μότις χώμα φίλησε, αμέσως σήκωσε τα χέρια του ψηλά και ευχήθηκε στις νύμφες. «Νύμφες ναϊάδες, θυγατέρες του Διός, έλεγα πως ποτέ μου πια δεν θα σας ξαναδώ, μανά που τώρα εφρώσει να υποδέχεστε τις φιλικές μου ευχές. Θα σας προσφέρουμε, όπως και πρώτα, δώρα, φτάνει να δώσει πρόθυμη του Δία η κόρη» που τη αρμόζει του πολέμου, εγώ να ζω και ο γιος μου να προκόψει. Η θεά τον ενθάρρυνε και έκρυψε μαζί του τα δώρα στο βάθος της σπηλιά. Ύστερα κάθισαν οι δυο στις ιερείς σελιά στον Λάκο, όπου και πήραν να στοχάζονται τον όλενθρο των αλαζονικών μνηστήρων. Πρώτη θεά Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, μιλώντας είπε «Ο διογέννητε Λαερτιάδη, Οδυσσία πολύστροφε, καιρό σου να το πώ θα βάλει χέρι στου αλαζονικούς μνηστήρε, που τρία τώρα χρόνια καταπατούν το αρχοντικό σου, ωραίονται το ισόθεο τέρι σου. Όμω εκείνη, αν μέσα τη οδύρεται το γυρισμό σου, έξω σκορπά ελπίδε και υποσχέσει στον καθένα με τα μηνύματα που στέλνει. Ωστόσο, ο νου τη άλλα μελετά. Τη αποκρίθηκε μιλώντα ο Οδυσσέα πολύγνωμο. Απερπισία με πιάνει που το σκέφτομαι. Μέλονταν και σε μένα η μοίρα του Αγαμέμνονα, του ατρίδει ο όλεθρος μες στο παλάτι, εάν εσύ, θεά, δεν εξηγούσε τα καθέκαστα με τη σωστή σειρά τους. Να πλέξεις όμως τώρα τη βουλή σου, το πώς αυτούς θα εκδικηθώ. Μόνο να μείνεις στο πλευρό μου, θάρρος παράτολμο μέσα μου να σταλάξεις, με εκείνο ανάλογο της τρίας, όταν τις απαστράπτουσες ερπάλξεις καταλύσαμε. Ανταποκρίθηκε η θεά Αθηνά τα μάτια λάμποντας υπόσχομαι να είμαι στο πλευρό σου. Δεν θα σε λησμονήσω όταν θα φτάσει η ώρα για το δύσκολο έργο. Έλα τώρα κοντά μου, θα σε κάνω αγνώριστο σε όλο τον κόσμο. Στο λιγερό κορμί σου θα σου ρώσω το ωραίο σου δέρμα. Θα εξαφανίσω τα ξανθά μαλλιά της κεφαλής σου. Θα ήξω πάνω σου κουρέλια να σε συχαθεί όποιο σε δίρα Με τσίμπλε θα θολώσω τα περίκαλά σου μάτια να δείχνεις τους μυστήρες άσημος και άσχημο αλλά και στη γυναίκα και στο γιο σου που πίσω σου τον άφησες. Πρόσεξε όμως πρώτα στο χειροβοσκό να φτάσεις, που νοιάζονται τους χείρους, αλλά και θέλει το καλό σου. Τον γιο σου αγαπά, τη φρόνιμή σου πινελόπη σέβεται. Εκεί λοιπόν να μείνει παρακαθήμενος να τον ρωτήσεις όλα τα καθέκαστα. Εγώ στο μεταξύ στη Σπάρτη κατεβαίνω με τις πανέμορφες γυναίκες να φέρω πίσω τον τηλέμαχο.